Όπως είπαμε, ο κύριος Λεβέντης είναι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Για καθυστέρηση, κύριε Νίκο μου. Δεν πειράζει. Αντιλαμβάνομαι. Και κατανοώ. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Εσωκομματικό πρόβλημα στην Ένωση Κεντρών δεν είχατε. Είναι το πρώτο που αντιμετωπίζετε, έτσι. Δεν είναι και εσωκομματικό, γιατί ο κύριος Καλιάνος ήρθε το Σεπτέμβριο ακριβώς στις εκλογές. Εγώ τον τίμησα γιατί ήταν μετεωρολόγος στην ΕΡΤ. Προβεβλημένο πρόσωπο. Ναι, και τον έβαλα στη λίστα. Απεδείχθηκε ότι ευτυχώς που δεν τον έβαλα πρώτο. Γιατί εκείνο που κατάλαβα είναι ότι αν ήταν τώρα βουλευτής, θα δημιουργούσε πρόβλημα. Θα κρατούσε την έδρα, εννοείται. Πάντως, επιλέγετε τον κύριο Καλιάνο να είναι στενός συνεργάτης σας. Έτσι, είναι το δεξί σας χέρι, είναι το πρόσωπο του κόμματος, ναι. Μετά από εσάς προς την κοινωνία. Και τον ακούμε να λέει ότι ο Λεβέντης στην ουσία πήγε με τον Τσίπρα. Δηλαδή, τον κάλεσε ο Τσίπρας, κάναν το ραντεβού, αυτό λέει, γι' αυτό σας κατηγορεί. Και από τότε και μετά άλλαξε τελείως. Που ξέρει καλά από πρώτο χέρι ότι το μόνο που υπήρξε μια ευχαρίστηση δική μου που ο Πρωθυπουργός ήρθε προς την απλή αναλογική. Mm-hmm. Γιατί τα μεγάλα κόμματα πάντα είναι υπέρ της ενισχυμένης. Ναι. Και υπέρ των δώρων, των μπόνους, 50 εδρών κλπ. Ο κ. Τσίπρας μου παρουσιάστηκε και μου δήλωσε ότι αισθάνεται ότι κλείνει η σελίδα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και καλό είναι να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό για μένα όταν το λέει ένας αρχηγός κόμματος με 4-5% είναι λογικό. Όταν το λέει όμως ένας αρχηγός και μεγάλου κόμματος και διπρωθυπουργός, είναι μια ουσιώδης προσέγγιση προς τη δημοκρατική μας αντίληψη. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Καλιάνος βγάζει προς τα έξω κάτι που συζητάνε πολύ, το ξέρετε, το ακούτε γιατί σας το λένε και εσάς καθημερινά. Που λέει ότι ο Λεβέντης είναι εκεί, είναι έτοιμος και περιμένει για να στηρίξει τον Τσίπρα αν χρειαστεί, αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή. Νίκο μου, αυτό αν το έκανα, θα το έκανα από το Σεπτέμβριο του 2015. Όταν προτάθηκε και να γίνει. Ναι. Τότε. Και μου προτάθησαν 5 υπουργεία. Και δεν το έκανα και είπα δεν είναι ο στόχος μου τα υπουργεία. Ο στόχος μου είναι να δημιουργήσω μια νέα συμπεριφορά μες στη Βουλή, να παρουσιαστεί ένα κόμμα η Ένωση Κεντρών, να ψηφίζει οτιδήποτε θετικό και να απορρίπτει οτιδήποτε αρνητικό. Δηλαδή το όχι σε όλα όπως είναι η Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ, δεν είναι ανήκει στο χαρακτήρα της Ένωσης Κεντρών. Και αυτή την πορεία ακολουθώ. Εγώ θα το ρωτήσω συγκεκριμένα όπως δέχεστε τα ερωτήματα και τα απαντάτε. Εννοεί όλα. Εάν έρθει ο Πρωθυπουργός και πει χρειάζομαι κοινοβουλευτική στήριξη γιατί μου λείπουν βουλευτές. Ή δεν χρειάζομαι γιατί είναι στέρεη η συμμαχία που έχω με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά θέλω να διευρύνω το κυβερνητικό σχήμα. Και αυτά που θέλετε σας τα ικανοποιώ. Γιατί έχετε βάλει στα 9 σημεία. Δεν μπορεί. Θα πάτε. Δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει. Εγώ ζητάω οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200. Ζητάω οι συντάξεις των πλουσίων, 80.000 συντάξεις, να κοπούν και να κοπεί και ο έμφυα. Γιατί ο μόνος τρόπος να διαγράψουμε τον έμφυα είναι να βρούμε λεφτά από κάπου. Άρα κύριε Πρόεδρε, αποκλείεται. Δεν μπορεί, μου το δήλωσε και ο Κατρούγκαλος, δεν μπορούμε. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να στηρίξετε έστω και χωρίς να μπείτε στην κυβέρνηση. Μηδέν είναι το. Και το ξέρει ο Τσίπρας και ξέρει ότι θα με χάσει και από αυτή τη φιλική σχέση που έχουμε, αν το προτείνει. Η ύπαρξη της σχέσης που έχουμε είναι επειδή δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος δηλαδή να στηρίξετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, γιατί εγώ για να στηρίξω μια κυβέρνηση, κύριε Νίκο, θέλω την Κυριακή γίνονται εκλογές. Να μεσολαβήσει ένα 20ήμερο διαπραγματεύσεων, να καταστρωθεί ένα εθνικό σχέδιο, να το φέρουμε σε γνώση της Βουλής και του λαού και μετά να γίνουν. Αν σας το προσφέρει αυτό, αν σας πει να συζητήσετε, να δεν κάνετε μια προγραμματική σύγκριση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Κατηγορηματικά. Και δεν θα γίνει όσο ζω. Το δηλώνω ότι αν το κάνω αυτό, να μην ψηφίσει την Ένωση Κεντρών ούτε ένας ψηφοφόρος. Και το ήξερε καλά ο Καλιάνος. Αλλά του Καλιάνου το σχέδιο, ακούστε να δει, ήρθε εχθές και με βρήκε στο γραφείο μου. Μετά το θέμα που είχε ανακύψει, του λέω: εξέδωσες ανακοινώσεις, πάντα μου τηλεφωνούσες. Συνεννοιόμασταν τι θα λέμε. Είναι αυτή η ανακοίνωση για το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, αυτός την έβγαλε μόνος του. Και ήταν μια κριτική εναντίον του Αλεξιάδη. Την έβγαλε μόνος του την ανακοίνωση. Ενώ εμείς θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση, κύριε Αλεξιάδη. Κόψε τον ένφια, τίνει τρόπο, βρίσκοντας λεφτά από τις συντάξεις των πλουσίων. Ναι. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Ένωσης Κεντρών. Εκείνος εξέδωσε ένα υβρεολόγιο κατά της κυβέρνησης και του Αλεξιάδη. Καταλάβατε, που δεν είναι στο χαρακτήρα, δεν είναι συμπεριφορά αυτή της Ένωσης Κεντρών. Και όταν εσείς διαμαρτυρηθήκατε, γιατί λέτε ότι. Διαμαρτυρήθηκα, γιατί του λέω το έκανες αυτό
και τα λοιπά. Τότε άρχισε, πήγα στο χωριό μου. Στο χωριό μου δεν συμφωνούν που στηρίζουμε τον Τσίπρα. Κάτι τέτοια έλεγε. Mm-hmm. Κάτι πράγματα τα οποία. Δηλαδή λέω, θα πηγαίνω εγώ στο χωριό μου και αν είναι φασίστες στο χωριό μου, θα πάω με τη Χρυσή Αυγή εγώ. Και εκεί υπήρχε η ρήξη. Στην πολιτική του λέω, πρέπει να περνάμε τις θέσεις μας. Δεν είμαστε για να ακούμε του όχλου τις θέσεις. Ναι. Διότι ο όχλος θέλει αυτή τη στιγμή μηδέν φόρους. Με μηδέν φόρους ζει η Ελλάδα. Πάντως, αν γίνει ένα δημοψήφισμα να καταργήσουμε τη λέξη φόρος, ναι, και να μην εισπράττουμε, εγώ είμαι σίγουρος 100% θα πάρει. Εσείς αλλά μπορεί να, μπορεί να ζήσει η χώρα έτσι. Επί του πολιτικού θέματος, ότι θέμα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, εάν γίνουν εκλογές, μετά τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Είναι ανοιχτό. Μάλλον ανοιχτό, αλλά εκεί, από ό,τι βλέπω, θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Mm-hmm. Οπότε τότε τα 9 σημεία δεν θα πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, θα πάνε και προς τον κύριο Μητσοτάκη. Τα ίδια θα είναι οι ειδικές. Το οποίο όμως θεωρώ δρακοντίως δύσκολο να τα δεχθεί και εκείνος. Να έρθουμε λίγο και στις τηλεοπτικές άδειες. Ναι. Τι λέτε για αυτή τη διαδικασία? Δεν συμφωνώ. Εγώ θέλω να υπάρχει νομιμότητα του ΕΣΥΡΟΥ. Δεν συμφωνώ με την πορεία της κυβέρνησης με αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το ζόρι θα βγάλω 4 και θα κλείσω σταθμούς. Τι προβλέπετε ότι θα γίνει? Γιατί υπάρχει τεράστια ένταση, θα βγουν 4. Καταγγελίες ένθεν κακή, δεν έχει ξεφύγει. Εγώ θα προτείνω και στον Πρωθυπουργό, σκέπτομαι να τον δω για το θέμα, γιατί αυτό είναι σοβαρό που μπορεί να διχάσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να βάλουμε μαύρο σε σταθμούς. Εγώ πιστεύω ότι θα του προτείνω, δηλαδή, να πάρουν οι πρώτοι 4 τις άδειες, να γίνει από αυτή τη διαδικασία. Ο πρώτος επιλαχών, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ώστε να μπορεί μετά το ΕΣΥΡΟΥ, εάν εκπληρώσουν τους όρους και οι υπόλοιποι, να παραμείνουν εν λειτουργία. Έτσι όπως τα δηλαδή πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς, εκείνο που ζητώ από το Βούτσι είναι να συγκροτήσει ΕΣΥΡΟΥ. Γιατί μας παρέσυρε η Νέα Δημοκρατία. Όταν ήταν πενταμήνου να γίνει ΕΣΥΡΟΥ, η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να μην κάνουμε ΕΣΥΡΟΥ. Τους ρώτησα γιατί. Κρατάει χρόνια πάντως. Και επί Νέας Δημοκρατίας υπήρχε η αντίδραση. Γιατί λέω να μην κάνουμε σουρού? Γιατί να μην κάνουμε σουρού, τους λέω στη Νέα Δημοκρατία. Μου απάντησαν διότι θα βάλει δικούς του ο Τσίπρας στο σουρού και θα δώσει τις άδειες όπου θέλει. Όταν άκουσα κι εγώ έτσι, λέω γιατί να δώσει τις άδειες όπου θέλει. Και δεν συνένεσα ούτε εγώ. Ούτε ένα κεντρών δεν συνένεσε στο 4-5. Ναι. Και έτσι δεν έγινε σουρού. Τώρα όμως που είδαμε ότι και ένα υπουργό αυτενεργεί και σχεδόν παρανομή, χωρίς ΕΣΥΡΟΥ, χωρίς σύνταγμα, χωρίς νομιμότητα και με κίνδυνο στο ΣΤΕ να καταπέσουν αυτά που πράττει, θεωρώ ότι όλα τα κόμματα πρέπει να συμβάλλουμε. Αλλά και ο Τσίπρας να μην βάλει δικούς του στο ΕΣΥΡΟΥ, να βάλει προβεβλημένα άτομα ευρυτέρου κύρους, γιατί αν βάλει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, δεν θα ψηφίσουν οι άλλοι. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως το πράγμα εξελίσσεται, μοιάζει να είναι μπροστά μας το αδιέξοδο. Δεν ξέρω αν κάποιοι το διακρίνουν ή όχι, αλλά το λέω γιατί. Θα δοθούν τώρα 4 άδειες. Με βάση ένα νόμο, ο οποίος αμφισβητείται, κρίνεται, περιμένουμε την κρίση, αλλά θα δοθούν 4 άδειες. Και όχι απλά θα δοθούν. Κάποιοι επιχειρηματίες θα τις χρυσοπληρώσουν κιόλας αυτές τις άδειες. Έτσι, με λεφτά που δεν ξέρει κανείς αν θα βγουν. Έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί 4, τουλάχιστον 4, εκπέμπονται στη τηλεοπτική σταθμή. Εντός 90 ημερών, όπως είπε η κυρία Γεροβασίλη, να έχουν μαύρο. Πολιτικά είναι διαχειρίσιμο αυτό. Και η δική σας θέση ποια είναι? Το λένε τώρα για να πούνε ότι η διαδικασία αυτή είναι, οφείλουν όλοι να συμμορφωθούν. Η Γεροβασίλη πιστεύω ότι είναι μια κοπέλα σοβαρή και ο Τσίπρας πάνω απ' όλα σε αυτόν εμπιστεύομαι εγώ, ότι δεν θα θελήσει να οδηγήσει σε αδιέξοδο και σε μαύρο τα κανάλια και θα επιτρέψει με τη μορφή των επιλαχόντων, αν δώσουν τα ίδια και οι υπόλοιποι. Με συγχωρείτε πολύ. Εκεί όμως λένε κάποιοι, θα πούν προφανώς αυτοί που έχουν πάρει τις άδειες, ότι εμάς μας είπατε ότι θα είμαστε 4. Και μας βάλατε να πληρώσουμε ένα τίμημα για 4 άδειες. Το ίδιο θα πληρώσουν και οι άλλοι. Δεν θα υπάρχει, δεν θα ωφεληθούν οι υπόλοιποι. Α, η δική σας ιδέα δηλαδή είναι όποιος θέλει να πληρώσει πόσο. Να πληρώσουν οι επιλαχόντες αν θέλουν να συνεχίσουν. Το ίδιο, γιατί οι άδειες δεν θα έχουν το ίδιο τίμημα. Μπορεί μία να είναι, ξέρω, στο 40 εκατομμύρια και να έχουν και μια άλλη στα 25. Θα βρούμε το μέσο όρο. Και να πληρώσουν και οι ίδιοι. Να υπάρξει λογική. Εγώ πιστεύω. Ακούστε, είπα και του Τσίπρα και το λέω δημοσίως και θα σας πω γιατί κάνω τις συναντήσεις με τον Τσίπρα. Δεν τις κάνω για να μπω στην κυβέρνηση. Τις κάνω γιατί θέλω στη Βουλή να μπουν νέα ήθη. Θέλω να σταματήσουμε να περνάμε τα νομοσχέδια με 153. Mm-hmm. Γιατί είναι διχαστικό το 153. Να περνάμε με 200, με 240. Εγώ φώναζα για οικουμενική και φωνάζω ακόμη. Mm-hmm. Λοιπόν. Στο βάθος του μυαλού μου είναι να δεχθεί το πολιτικό σύστημα την οικουμενική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι να αρχίσει και ο Τσίπρας
στη Βουλή να μην τη χρησιμοποιεί αριθμητικά, ναι, αλλά να τη σεβαστεί. Μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι της, ναι, κουβέντας μας. Δεν φαίνεται πάντως αυτό τώρα. Δηλαδή, θέμα οικουμενικής κυβέρνησης. Δεν φαίνεται κακό του κεφαλίου. Να σας εξηγήσω το γιατί το λέω. Ναι. Μοιάζει η κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει μια ισορροπία. Μνημόνιο έχουμε, με τους δανειστές διάλογος υπάρχει, η πρώτη αξιολόγηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ολοκληρώνεται και πάει παρακάτω η κυβέρνηση. Εσείς το λέω γιατί είχατε πει κρίσης, και πρόσφατα πάει, ότι βλέπετε εκλογές. Πάει με και το λαό αντίθετο. Και όταν ο λαός είναι αντίθετος, πόσο παρακάτω θα πάει. Ναι, αλλά συνταγματικά για 4 χρόνια μπορεί να κυβερνάει. Ο λαός θα μιλήσει για 3 ακόμα δηλαδή, γιατί κλείνει 1 χρόνο από τις, ναι, περσινές εκλογές. Συνταγματικά δεν έχει ο λαός δικαίωμα να μιλήσει παρά σε 3 χρόνια από τώρα. Γιατί όμως να ακολουθήσουμε αυτή την αδιέξοδη πολιτική της αριθμητικής δικτατορίας. Αριθμητική δικτατορία είναι το κατώτατο. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα εγχείρημα. Σου λέει: μην... θα κρυθούμε στο τέλος της τετραετίας, γιατί εκεί, ναι, θα έχει αποδώσει πολιτική. Γιατί να κάνει αυτό που αν αποτύχει μετά θα έχει τεράστιες ευθύνες που θα αποδοθούν και να μην προχωρήσει συνενετικά. Ένας πρωθυπουργός ήρθε και σου λέει: απλή αναλογική. Το πίστευε ή ήθελε απλά να πλήξει το Μητσοτάκι. Αν το πίστευε, εδώ πρέπει να το αποδείξει. Αλλάζοντας τάση και συμπεριφορά. Το πίστευε ή δεν το πίστευε. Εγώ πιστεύω ότι το πίστευε. Μάλιστα. Γιατί μου είπε και το συμφέρον μου, μου λέει εμένα θα ήταν να έρθει ο Μητσοτάκης, να τα κάνει μπάχαλο και μετά να ξανάρθω εγώ πάλι με μπόνους. Mm-hmm. Αλλά λέμε, λέει, να κλείσει η σελίδα των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων και να πάμε σε κυβερνήσεις 3-4 κομμάτων. Ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό στη χώρα πάντως. Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι και με τον πόνους να υπάρχει σε τέτοιες. Φανταστείτε αν λείψει τον πόνους. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.